Καλημέρα. Που εσύ μας λες τόσο καιρό ότι ο Ντέμις Νικολαίδης τα έχει με την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, αλλά τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες και λένε το ρεπορτάζ εξαιρετικοί συνάδελφοι. Γιατί τώρα, βαριανάσαι, δεν αγχώνεις. Ότι είναι με μια άλλη ξανθιά. Mm-hmm. Και μάλιστα γράφω, διάβαζα στο site το πρωί ότι φιλιόντουσαν σε ταβέρνα στο Πέραμα. Φιλιώτησα, λέμε την άλλη κυρία. Και Γιώργο, με την Παναγοπούλου. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω για το αν φιλιόντουσαν ή όχι με την ξαφιά, η οποία είναι. Η οποία μοιάζει πολύ με την κυρία Παναγοπούλου, βέβαια. Καφετέρια στο κέντρο τη Αθήνα και η οποία είναι γνωστή του Ντέμι Νικολαίδη και στην οποία ο Ντέμις πηγαίνει μέρα παραμέρα και παίζει μουσική εκεί, καθώς έχει καφετέρια που κάνει διάφορα live. Θα πω αποκλειστικά για πρώτη φορά τι συμβαίνει αρχικά με την Κατερίνα Παναγοπούλου και τον Ντέμι Νικολαίδη. Τέλος. Ο Ντέμις Νικολαίδης και η Κατερίνα Παναγοπούλου χώρισαν. Χώρισαν πριν από 5 μέρες. Ήταν απόφαση της Κατερίνας Παναγοπούλου. Το πρωί δεν μας έρχεσαι ακόμα μαζί. Το πρωί δεν μας έρχεσαι μαζί. Τρέχει το ρεπορτάζ, Γιώργο. Είμαστε εδώ. Τρέχει. Ελάτε και δίνουμε μόνο από εγώ νόμιζα να πει ότι είναι μαζί και τώρα. Πριν από 5 ημέρες. Μεσολάβησα να πει κάποιο τηλέφωνο. Πριν από 5 ημέρες λοιπόν χώρισαν. Ήταν απόφαση της Κατερίνας. Και τα έπιαξε με την ιδιοκτήτρια της καφετέρειας, όπως καταλάβατε. Η ίδια δεν άντεχε το κυνηγητό από τους παπαράτσι. Εντάξει. Και ο Ντέμις πλέον κάνει παρέα με την ξανθιά που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να σας πω πως είναι γνωστή και της Κατερίνας η ξανθιά που βλέπεις. Γιατί δεν μέσα ότι τη γνώρισα την Κατερίνα την ξανθιά. Ήταν πιο ωραίο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Α, δεν ισχύει, ήταν γνωστή. Ήταν, πάντως αυτό που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε είναι πως η Κατερίνα με τον Ντέμι που ήταν μαζί από τον Φεβρουάριο εδώ και λίγες ημέρες έχουν χωρίσει. Να σκάσεις.